Καλημερίσουμε τους συναδέλφους κυνηγούς. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα GPS καινούριο του φίλου μας εδώ, του Κώστα, το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το μηχάνημα, το οποίο το είχαμε και χθες σαν πρώτη δοκιμή για να έχουμε μια εικόνα. Όπως βλέπουμε, είναι ένα στιβαρό μηχάνημα καλής κατασκευής και για το δίκτυ και για το κολάρο. Θα το βάλουμε σε ένα γλυκό σέντερ. Το έχουμε ρυθμίσει από χθες να είναι σε λειτουργία της φέρμας για να μπορούμε να βρίσκουμε το σκυλί. Λοιπόν, έχει 4 κουμπιά, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, ανοίγουμε με το power. Λοιπόν, για να πούμε τώρα δύο λόγια, γιατί το είδαμε χθες. Είναι πολύ απλό στη λειτουργία του. Για να ανοίξει χρησιμοποιούνται οι δύο κόκκινες κουκίδες. Άνοιξε. Βλέπουμε τώρα ότι μας δείχνει το σήμα του. Έχουμε ρυθμίσει τη λειτουργία μπίπερ με μία απλή κίνηση. Οπότε ο δείκτης εδώ μας δείχνει όταν φερμάρει ο σκύλος. Το έχουμε ρυθμίσει να έχει ένα ηχητικό μήνυμα. Ηχητικό μήνυμα. Λάθος. Μας χτυπάει ένδειξη μπίπερ και μας χτυπάει συνέχεια. Αυτό το πράγμα που ακούτε. Αυτό εδώ χτυπάει συνέχεια έως ότου πάμε στο σκύλο και ο σκύλος φύγει από την ακινησία. Ορισμένοι μπορούν να το βάλουν και στη δόνηση. Μπαίνει πολύ εύκολα. Να μην ξεχάσω να πω ότι ρυθμίζει και η ευαισθησία στο κολάρο. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε ένα μπίπερ και ρυθμίζουν ευαισθησία. Και αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το κολάρο. Το κολάρο είναι κάτω από 200 γραμμάρια, οπότε όποιοι έχουν μικρό σκύλο μπορούν, μπαίνει πολύ εύκολα και δεν... Πώς θα το πω τώρα. Μετά από πολύ οδοκινή και συνεχόμενες ημέρες δεν κουράζει το σκύλο. Γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Λοιπόν, να δείξουμε. Η μπαταρία του δείκτη και η μπαταρία του κολάρου. Είδε το κολάρο 1. Νομίζω Κώστα μπαίνουν μέχρι και 9 κολάρα στο μηχάνημα. Εδώ μας δείχνει το σήμα του GPS και για το δείκτη και εδώ κάτω για το κολάρο. Λοιπόν, οπότε τώρα το βάζουμε στο σκύλο μας μαζί με ένα γαλλικό μπίπερ. Έλα, Μπέλα. Έλα. Να πούμε ότι δεν χρειάζεται το γαλλικό, το μπίπερ γενικά, αλλά για να το δείξουμε σήμερα τη διαφορά και πόσο εύκολα βρίσκουμε το σκυλί. Για
για να μην το μηχάνημα το προσφέρει η εταιρεία Alphastore, στο το οποίο κάνει και, το, και την εξής προσφορά, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το δοκιμάσει, να του το στείλει, να το δοκιμάσει και αν του αρέσει μπορεί να το κρατήσει. Βέβαια, επειδή έχουμε δοκιμάσει πολλά GPS, μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα καλύτερα, είναι πολύ ελαφρύ και πολύ εύχριστο. 4 κουμπάκια με πολύ απλές λειτουργίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το κυνήγι και θα το δούμε στην πράξη. Για να δούμε και λίγο τη λειτουργία του, μας δείχνει ότι το σκυλί είναι στα 61 μέτρα αυτή τη στιγμή και είναι πάνω και αριστερά. Τώρα κατεβαίνει στα 40, οπότε έρχεται δίπλα μας. Εντάξει. Κάτσε, θα φύγουν τα σκυλιά. Άιντε Μπέλα, άντε! Τώρα βλέπουμε το σκυλί ότι κινείται στα, κοντά στα 140 μέτρα, στα 150 πάνω μας και αριστερά. Και βλέπουμε ότι αρχίζει και παίρνει μέτρα, έχει φτάσει στα 170, πάει κοντά στα, 200 μέτρα πάνω και αριστερά, στα 195. Βλέπω ότι αρχίζει και ανεβαίνει και κάνει και αριστερά, έχει φτάσει στα 216, έχει πάει στα 225. Έτσι βλέπουμε ένα άνοιγμα του σκύλου, έχει φτάσει κοντά στα 300 μέτρα κοντεύει. Και βλέπουμε ότι τώρα μειώνονται τα μέτρα, άρα το σκυλί δεν έχει βρει κάτι. Τώρα είναι στα 210 μέτρα πάνω μας. Αρκετά, και αριστερά βλέπουμε τα βέλη πως δείχνουν και συνεχίζουμε. Ναι, είναι στα 160, στα 150 μέτρα πάνω και αριστερά, όπως βλέπουμε από το στο μηχάνημα. Rudy, Rudy, hey!
Και δεν καλά είναι το μάτι. Εδώ μας τραβάει. Θες να μπω εγώ εδώ μέσα? Όχι, έχω πιάσει, ναι. Θα πετάξω εγώ. Μπράβο! Μπράβο! Τώρα πιστεύω με τράβηξε.